Πώς σου φάνηκε η ταινία? Μ' άρεσε πάρα πολύ, το καταδιασκεδάσα και ήταν αυτό που σας έλεγα, αυτό που περίμενα. Δηλαδή ήταν μία ταινία με πρωταγωνιστή το πιο απίθανο από όλους τους ήρωες. Δηλαδή όταν λέμε ότι ένας ήρωας για να είναι ήρωας της προκοπής πρέπει να είναι απρόθυμος. Όντως. Ο Έμετ λοιπόν που βλέπετε εδώ. Νάτος, μπορώ να μιλάω εγώ, έτσι. Ο Έμετ λοιπόν είναι ένας εργαζόμενος κατασκευαστής, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πόστο, απλά είναι ένας εργάτης σαν όλους τους χιλιάδες άλλους. Δουλεύει με τουβλάκια, είναι τουβλάκι ο ίδιος. Δεν ξέρω, μ' ακούτε, μιλάω εγώ. Όχι, γιατί έχω κολλήσει εδώ με το φίλο μου το Λέγκο. Γεια σου Λέγκο. Γεια σου Λέγκο. Έμετ λέγεται. Λοιπόν, ο Έμετ πλησιάζει χωρίς να το θέλει. Έμετ, λέγεσαι. Έμετ, να το γράφει εκεί. Κοίτα, Ελένη, στο πόδι. Α, ναι, ναι, Έμετ. Έμετ, αλλά άμα τον βλέπεις το Λέγκο, δεν σκέφτεσαι. Μα είναι Λέγκο. Η ταινία λέγεται ταινία Λέγκο. Έχει όνομα όμως. Έχει δύο όμως. Έχει όνομα. Έχει όνομα. Έμετ Λέγκο. Είναι ο Έμετ ο Λέγκος. Ο Έμετ Λέγκο. Εσείς που ξέρετε μπορείτε να μου πείτε από πίσω τι κουβαλάει. Αυτό προσπαθούσα να σου πω. Μπαταρία. Μπουκάλα του Δίτη. Ή εκεί που μπαίνουν οι ελιές, οι καλαμών. Ένα από τα τρία. Φανάρι. Ελένη, θερμοσύφωνα. Μπορώ να σου πω. Σου έλεγα, αλλά αν μ' ακούσεις θα καταλάβεις. Πάλι δεν μπορεί. Λέγε μου, ρε, πες μου. Μα θα ρωτάς πάλι μετά αυτά που είπα, ρε Ελένη. Όχι, δεν θα ξαναρωτήσω, σου δίνω το λόγο. Μα το θέμα είναι να ακούσεις κιόλας. Λοιπόν, θες και να τα ακούσω. Θέλω πολλά. Άνοιξε χέρι να πω μέσα. Εγώ λέω, γιατί ξέρω πόσο πολύ σ' αρέσουν τα κινούμενα σχέδια. Λοιπόν, από πίσω του κουβαλάει το τουβλάκι της αντίστασης. Καλά τα λέω. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Το τουβλάκι της αντίστασης είναι αυτό το οποίο τον κάνει τον εκλεκτό. Μάλι μπουλάει. Ακούμε εμείς. Παιδιά, τα λέω σε εσάς, διότι από εδώ δεν θα βρω προκοπή. Λοιπόν, αυτός ο Έμετ.